Ο προπονητής της πρωταθλήτριας από χθες της Football League ΑΕΚ, ο Τρένος Δέλας, δήλωσε ότι η ομάδα του έκανε απέναντι στην ΑΕΛ στο ΆΚΑ την καλύτερη εμφάνισή της στα play-off, γεγονός που έδωσε στον ομόλογό του τον Βυσσινή, Σούλη Παπαδόπουλο, το δικαίωμα να τονίσει πως το 1-1 επί της Ένωσης καταδεικνύει ότι η Λαρισινή ομάδα δικαιούνταν κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση σε αυτή τη διαδικασία, πόσο μάλλον που το συγκεκριμένο αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με ένα εξόφθαλμο έως καδαλώδες λάθος της διαιτησίας που επέτρεψε στον Αραβίδη να σκοράρει στο 31, ευρισκόμενος κατά δύο τουλάχιστον μέτρα σε θέση offside. Κι όμως τον γκολ αυτό μέτρησε και έφερε την Ένωση μπροστά στο σκορ, παρότι η ΑΕΛ ήταν εκείνη που είχε μπει πιο δυνατά στο πρώτο 20 λεπτό και ο Αποστολίδης έλεγχε σχεδόν κάθε κίνδυνο που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν οι γηπεδούχοι για την εστία του. Τελικά η ισοφάριση ήρθε στο 41 με τον Κοντοδήμο έπειτα από εκτέλεση φάου του Ελιομάρ, ενώ στην επανάληψη ο ρυθμός δεν ήταν ίδιος, καθώς η κόπωση άρχισε εμφανώς να καταβάλει τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, με συνέπεια να φτάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να δούμε την ΑΕΚ να πιέζει, χάνοντας την καλύτερη της ευκαιρία με τον Πλατέλα. Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, αλλά και της κακής σε γενικές γραμμές διαιτησίας, περνάει το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν δύο φορές πέναλτι σε αντίστοιχα χέρια του Σοϊλέδη και οι ενωσίτες μία για ανατροπή του Αραβίδη από το Γλυζήσι στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στην ΑΕΚ για την άνοδο. Σίγουρα επιστρέφει εκεί που σε αρμόζει να είναι. Αλλά και εμείς είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Θεωρώ ότι και η δική μας ομάδα θα έπρεπε να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Ο κύκλος των επίσημων φετινών αγώνων της ΑΕΛ θα κλείσει φυσικά την Τετάρτη με τον Ηρακλή στο Αλκαζάρ, από όπου θα λείψουν οι τιμωρημένοι Μελισσάς Κοντοδήμος, καθώς και ο Μπανούσης που αποβλήθηκε στο 90 του αγώνα του ΟΑΚΑ, όπως και οι τραυματίες Εγκεσάν Γιάντσης, αλλά επιστρέφουν οι Πινδώνης και Πίντο που εξέτησαν τις ποινές τους. Τέλος, η πλευρά Πιλαδάκη έδωσε νέα τροφή στην άγρια αντιπαράθεση μεταξύ πρώην και νυν ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΕΛ, ισχυριζόμενοι πως η τωρινή ΠΑΕ θα είχε αδειοδοτηθεί αν επικαλούνταν στην ΕΠΟ απόφαση της ερασιτεχνικής περί παρέτησης από τα δικαιώματά της στην παλιά εταιρεία, όπως είχε πράξει άλλωστε εναντί των κρατικών αρχών για την σύσταση και ίδρυσή της.